Καλησπέρα σε όλους από το πάνελ της Ναυτιλίας. Έχω τέσσερις πολύ αξιόλογους φίλους και ομιλητές που θα σας δώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα την εικόνα του πλέγματος της Ναυτιλίας. Χαιρόμαστε και πάλι που είμαστε για 8η χρονιά εδώ στο πανόραμα επιχειρηματικότητας και σταδιοδρομίας. Φέτος βέβαια λίγο διαφορετικά, αλλά και πάλι κοντά σας και έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε αυτά που έχουμε να πούμε. Θα σας κάνω μια μικρή παρουσίαση. Είμαι η Δανάη Πιζαντάκου, CEO της Navigator Seating Consultants και Concept Founder του Yes Forum. Θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση λίγο για την ναυτιλία και μετά θα προχωρήσουμε στους ομιλητές. Η ελληνική ναυτιλία είναι πρώτη παγκοσμίως, ακολουθώντας οι χώρες η Ιαπωνία, η Κίνα, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και αυτό μας κάνει πολύ περήφανος. Διαχειριζόμαστε περίπου το 20% του παγκοσμίου εμπορίου και ενώ αντιπροσωπεύουμε το 0,16% του παγκοσμίου πληθυσμού, διαχειριζόμαστε και το 53% του ευρωπαϊκού εμπορίου. Τα πετρελαιοφόρα, τα φορτηγά, τα LNGs και τα chemical. Αυτά τα είδη πλοίων είμαστε στο top 5 της παγκόσμιας κατάταξης και το 2020 η Ελλάδα αναδείχθηκε σαν το 8ο μεγαλύτερο ναυτιλιακό κέντρο παγκοσμίως και το 2019 βρισκόταν στη 10η θέση, οπότε ανεβήκαμε 2 θέσεις, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αλλά και τα πλοία, τα ελληνικά πλοία είναι αρκετά νέα, κάτι το οποίο μας κάνει αρκετά δυνατούς. Αυτό βέβαια έχει σημαντική επίδραση και στην οικονομία, με χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλο το κλάστερ της ναυτιλίας. Οι 12 ισχυρότεροι Έλληνες εφοπλιστές από το Sea Trade και με ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε μόλις εχθές είναι αυτοί που βλέπετε, ο κύριος Αγγελικούς, η κυρία Φράγκο, ο κύριος Οικονόμου και είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε τόσα ονόματα σε αυτή την πολύ σημαντική λίστα. Η προσφορά των Ελλήνων εφοπλιστών γίνεται και μέσα από ιδρύματα, το Σταύρος Νιάρχος, το ΤΥΜΑ, το ΝΑΣΙΣ, Βιενίδου, Λασκαρίδη, η Συνένωση, η Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς του ελληνικού εφοπλισμού και πολλοί άλλοι βοηθούν. Το Greek Shipping Miracle, που είναι το online ναυτικό μουσείο, βοηθούν για να περάσει η ιστορία της ναυτιλίας και βέβαια να κάνουν και πολλά έργα στην ελληνική κοινωνία. Εδώ έχουμε το οργανόγραμμα της ναυτιλιακής εταιρείας. Θα δείτε ότι είναι πάρα πολλά τα τμήματα τα οποία δημιουργούν μία ναυτιλιακή εταιρεία. Είναι το legal, το chartering, το technical, το operation, το purchasing και πολλά άλλα. Και το καθένα βέβαια έχει τη δική του δυναμική και το δικό του τρόπο που συμμετέχει στη δημιουργία της ναυτιλιακής. Αυτό βέβαια είναι το cluster της ναυτιλίας, δηλαδή οι υπηρεσίες οι οποίες είναι γύρω από το πλοίο. Το πλοίο είναι ένα πλωτό εργοστάσιο, έχει ανάγκη πολλών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν εκτός από την πλειοκτησία υπάρχουν και οι εταιρείες που δίνουν τις υπηρεσίες τους στα πλοία. Υπάρχουν πολλά μεταπτυχιακά για τις ναυτιλιακές σπουδές σε δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια και εδώ σας τα αναφέρουμε όλα και υπάρχει και ένα καινούριο αγγλόφωνο μεταπτυχιακό στην ναυτιλία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το οποίο ξεκινάει από το Σεπτέμβριο και θα μπορεί κάποιος να το κάνει από απόσταση, είναι στην αγγλική γλώσσα και αυτό που απαιτεί είναι μία εβδομάδα παρουσία τον Σεπτέμβριο και μία εβδομάδα παρουσία τον Ιούνιο. Κατά τα άλλα, μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως. Υπάρχει βέβαια και η καριέρα στη θάλασσα, η ΑΕΝ, Ασπρόπυργο, Σούδα, Αργοστόλη, Πρέβεζα, Κίμη, Ίδρα, σε όλη την Ελλάδα και στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Και εδώ βάζουμε κάποιους λόγους που είναι σημαντικό να ταξιδέψετε και πάνω στα πλοία. Η περιπέτεια, η διεθνής δραστηριότητα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μας διαχειρίζεται 4.536 πλοία με περίπου 600 ναυτιλιακές, άρα πολλές ευκαιρίες αποκατάστασης, μεγάλος αριθμός ευκαιριών για την επαγγελματική αποκατάσταση. Στη θάλασσα κάνει την αρχή και συνεχίζει στο γραφείο. Είναι πολύ σημαντική η γνώση του πλοίου, περιθώρια γρήγορης ανέλυξης, η περηφάνεια, είμαστε πολύ περήφανοι όταν ταξιδεύουμε ανά τον κόσμο και βέβαια είναι σημαντικές και οι οικονομικές απολαβές.
τα 10 σημαντικότερα soft skills, γιατί οι σπουδές μόνο δεν φτάνουν. Είναι σημαντικό να υπάρχουν και κάποια skills. Στην αυτιλία είναι η επικοινωνία, η κινητοποίηση, η ηγεσία, η υπευθυνότητα, ομαδικότητα, πολύ σημαντικό, επίλυση προβλημάτων, αποφασιστικότητα, διαχείριση χρόνου και αντοχή υποπίεση, ευελιξία και διαπραγμάτευση και επίλυση διαφορών. Αυτά είναι κάποια από τα skills τα οποία χρειάζεται η ναυτιλία. Εμείς σαν Yes Forum ενθαρρύνουμε τον ανοιχτό διάλογο ανάμεσα σε μαθητές, φοιτητές, αποφύτους, νεαρά στελέχη και decision makers της ελληνικής ναυτιλίας, μέσα από την ιστορία μας, δημιουργώντας την επόμενη γενιά και βέβαια με πάρα πολλές δράσεις, open days, workshop και πολλές άλλες εκδηλώσεις, ακόμα και διαδικτυακές. Διοργανώσαμε τον πρώτο ανοιχτό διάλογο παγκοσμίως με 13 χώρες και 14 οργανισμούς τον Ιούνιο του 2020 και αυτό συνεχίζεται. Κάνουμε πολλές διαδικτυακές συζητήσεις και βέβαια αυτό που προσπαθούμε είναι να ενδυναμώσουμε και τη σχέση των νέων μεταξύ σας. Όποιος θέλει μπορεί να μας στείλει κάποιο email ή να μπει στο website μας και εδώ θα πάω στο αγαπητό μας πάνελ. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Θεόφιλο τον Τζανακούδη, την Πινελόπη την Κασάνη, τον Κώστα τον Καλαργίνο και την Έλπη την Μετράκη. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ξεκινήσω με σένα, Θεόφιλε, έτσι να μας πεις δύο λόγια και την εταιρεία και πώς ασχολήθηκες με την ναυτιλία και θα προχωρήσουμε τους επόμενους. Καλώς ήρθα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, Δανάη. Καλησπέρα και σε όσους μας ακούν και μας βλέπουν. Καλησπέρα και στους συνομιλητές στο πάνελ. Όπως είπες, το όνομά μου είναι ο Θεόφιλος Κανακούδης. Εργάζομαι, έχω τη διεύθυνση ουσιαστικά του γραφείου της σημαίας των Marshall Islands στην Ελλάδα και είμαι υπεύθυνος και για business development και commercial management σε παγκόσμιο επίπεδο για τη σημαία, σε international level. Λίγα πράγματα για τη σημαία των Marshall Islands, απλά για να ενημερώσουμε τον κόσμο, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Είμαστε μια από τις top 3 σημαίες στον κόσμο και σε ποιότητα και σε αριθμό πλοίων. Έχουμε ένα γραφείο το οποίο είναι περίπου 45 με 50 άτομα στην Ελλάδα και 28 γραφεία παγκοσμίως. Και ουσιαστικά ο ρόλος της σημαίας στην ναυτιλία είναι υπεύθυνη μια σημαία για την εφαρμογή των κανονισμών και, και του να φροντίσει τα πλοία να κινούνται και να πλέουν με ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο, να εναρμονίζονται με τους διεθνείς κανονισμούς. Και ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα σε ένα πλοίο να έχει μια ταυτότητα, ένα πιστοποιητικό για να μπορεί να πηγαίνει από το ένα λιμάνι στο άλλο, από μια χώρα στην άλλη. Το πώς ασχολήθηκα με την ναυτιλία. Εντάξει, θεωρώ ότι ήταν λίγο οικογενειακό το δικό μου το κομμάτι, όπως φαντάζομαι είναι και σε πολλούς στον κλάδο μας. Ήταν ο πατέρας μου ή τη διεύθυνση του γραφείου εδώ. Σε πολύ μικρότερο level, πολύ παλιότερα, γιατί η αλήθεια είναι, και δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, ότι ο ρόλος των σημαίων άλλαξε πολύ τα τελευταία 20 χρόνια που ασχολούμαι εγώ. Έτσι, είχαν πολύ, όχι μικρότερη δύναμη, μικρότερο ρόλο ίσως στο παγκόσμιο επίπεδο παλιότερα. Τώρα έχουν μπει λίγο πιο δυνατά και πιο διαδραστικά με τις εταιρείες. Οπότε και αυτό και εμείς μεγαλώσαμε πάρα πολύ το γραφείο και εξελιχθήκαμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Τέλεια. Πινελόπη, καλώς ήρθες κι εσύ. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στο πάνελ, καλησπέρα στους παρευρισκόμενους και ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την πρόταση να συμμετάσχω. Λέγομαι Πινελόπη Κασανίκη, είμαι Governance Risk and Compliance Partner στην εταιρεία Moore Greece. Η δουλειά μου είναι να επιβλέπω ομάδες οι οποίες ασχολούνται είτε με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων είτε εκτελούν συμβουλευτικά έργα στους πελάτες μας, οι οποίοι είναι ως επιτοπλίστων ναυτιλιακές εταιρείες, διαχειρίστριες και πλειοκτήτριες εταιρείες. Και έχω την ευθύνη για την ολοκλήρωση των έργων προς τους πελάτες, την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων, αλλά και την καθοδήγηση των ομάδων, οι οποίες είναι διασκορπισμένες στους πελάτες και εκτελούν αυτά τα έργα, αυτές τις υπηρεσίες. Η Moore Ελλάδος, η Moore Greece, είναι μια εταιρεία η οποία υπάρχει από το 1963, και ουσιαστικά έχει μεγαλώσει μαζί με το ναυτιλιακό κλάστερ. Οι πελάτες μας είναι ως επιτοπλίστων οι περισσότερες εγχώριες, διεθνείς, private και κάποιες listed ναυτιλιακές εταιρείες. Και είμαστε μέλος του διεθνούς δικτύου της Moore Global. Το πώς ξεκίνησα με την ναυτιλία, θα έλεγα ξεκίνησα το 2015, άρα είμαι σχετικά καινούργια στο κομμάτι.
Προέρχομαι κυρίως από το κομμάτι των financial services, από τις τράπεζες, από τράπεζες, από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από τον έλεγχο, αλλά και από συμβουλευτικά όργανα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και ο λόγος που ασχολήθηκα, καταλαβαίνω, είναι ότι επειδή σιγά-σιγά το regulation και στην αυτιλία αρχίζει και γίνεται αυξημένο και κάποια πράγματα χρειάζονται πολύ σοβαρή συστηματοποίηση, παρακολούθηση, τεκμηρίωση του πώς κάνουμε το compliance και όλο αυτό θα πρέπει να είναι με τρόπο πολύ διακριτό και embedded μέσα στις δραστηριότητες. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο μπόρεσα να ασχοληθώ, αν και προέρχομαι από έναν τελείως διαφορετικό κλάδο. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Κώστα, καλώς ήρθες και εσύ. Χαίρομαι και από μένα. Χαίρομαι πολύ που είμαι ανάμεσά σας. Για μένα, ένα έξτρα κίνητρο της συμμετοχής μου σήμερα είναι η παρουσία πολλών νέων. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ένα ρόλο στο να βοηθήσουμε τους νέους, να τους εκπαιδεύσουμε, να τους προσφέρουμε απασχόληση και να τους μεταφέρουμε ό,τι ξέρουμε εμείς. Μάλλον είμαι ο πιο νέος, Πινελόπη, είμαι λίγο πιο νέος από σένα στην ναυτιλία, όχι στην ηλικία. Είμαι μόλις 3 χρόνια στην ναυτιλία. Εργάζομαι στη Latsco Shipping, που είναι η ναυτιλιακή εταιρεία του ομίλου Latsis. Έχω ένα background περίπου 25 ετών στο HR, το Internal Communications και το Sustainability. Θα πω πολύ λίγα πράγματα για την εταιρεία. Δραστηριοποιούμαστε σε 3 γραφεία, στην Αθήνα, το Λονδίνο και το Μονακό. Είμαστε μια εταιρεία που συνδυάζει το legacy που προέρχεται από τον ιδρυτή μας και τα στοιχεία τα καλά της ναυτιλιακής παράδοσης με το σύγχρονο. Προσπαθούμε να βάλουμε νέες τεχνολογίες, καινοτομία, συστήματα διαχείρισης, απόδοσης ανθρώπων και ανάπτυξης ανθρώπων. Η αλλαγή που έκανα ήταν μια πολύ συνειδητή αλλαγή, αφενός γιατί το να κάνεις μια αλλαγή σε βγάζει από το comfort zone και νομίζω αυτό είναι ένας βασικός τρόπος να βελτιωθείς. Και το δεύτερο είναι γιατί είδα ότι η ναυτιλία είναι ένας κλάδος που πραγματικά έχει ανάγκη το HR, είναι ένας παγκόσμιος κλάδος, ανταγωνίζεται εταιρείες που ήδη έχουν προχωρήσει σε θέματα διαχείρισης ανθρώπων, άρα ήταν μια πολύ ωραία πρόκληση για μένα. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Έλπη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Δανάη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι εδώ, ειδικά για τους νέους, όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε με αυτά που θα πούμε σήμερα, να σκεφτούν τι θα στο μέλλον. Εγώ έρχομαι από οικογένεια που ασχολείται με την ναυτιλία και μου γονείς, λίγο σαν τον Θεόφιλο, όπως και αρκετοί από εμάς που είμαστε στην ναυτιλία. Οπότε, ακούγοντας στο σπίτι όλη μέρα γι' αυτό, κάποια στιγμή το αγαπάς, θες, δεν θες. Σπούδασα ναυτιλιακά και είμαι ήδη 22 χρόνια στην εταιρεία. Είναι οικογενειακή εταιρεία, είναι μια εταιρεία μικρού μεγέθους με μικρά tanker, micro-sized tankers και specialized fleet και ασχολούμαι με operation chartering, αλλά έχω ασχοληθεί σχεδόν με όλα τα τμήματα εκτός από το τεχνικό μέσα στην εταιρεία. Και νομίζω αυτή η εμπειρία είναι που θα μπορούσα ίσως να δώσω στα παιδιά. Αυτό το οποίο χαίρομαι λοιπόν και γι' αυτό ήθελα να κάνετε και την παρουσίαση είναι ότι επειδή υπάρχουν κάποια στερεότυπα στο μυαλό πολλών νέων για την ναυτιλία, ότι είμαστε μόνο οικογενειακές επιχειρήσεις ή ότι συμμετέχουμε, ότι δουλεύουμε στην ναυτιλία μόνο άνθρωποι που προερχόμαστε από την ναυτιλία, δεν είναι έτσι. Ποτέ δεν ήταν έτσι. Τώρα όμως μπορούμε να το παρουσιάσουμε αυτό και να το πούμε. Η ναυτιλία είναι μια μεγάλη οικογένεια, ναι, αυτό μπορούμε να το πούμε, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με πολλές με ανθρώπους που έχουν σπουδάσει πολύ διαφορετικά πράγματα που δεν προέρχονται όλοι από οικογένειες που ακούγαν κάθε μέρα όπως και εγώ Έλπη τι γίνεται στην ναυτιλία, όπως και αρκετοί νέοι που ακούν την ναυτιλία στα σπίτια τους επιλέγουν να μην ακολουθήσουν την ναυτιλία. Άρα λοιπόν η ναυτιλία, αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε σήμερα είναι ότι είναι μια ανοιχτή μεγάλη οικογένεια που έχει πολλές ευκαιρίες ανάλογα με το τι προκύπτει και ανάλογα με την αγορά. Εδώ λοιπόν θέλω να κάνω μία
πρώτη ερώτηση η οποία απευθύνεται σε όλους σας. Η ναυτιλία μας δεν σταμάτησε να δουλεύει. Μας σταματήσαν πάρα πολλά πράγματα, ίσως οι περισσότεροι κλάδοι, όπως και ο τουρισμός δυστυχώς. Η ναυτιλία δεν σταμάτησε, ούτε μία μέρα. Εμείς βέβαια είμαστε συνηθισμένοι στο να δουλεύουμε από μακριά, στην τηλεργασία. Νομίζω δεν ήταν κάτι καινούργιο για όλους μας, γιατί είμαστε συνηθισμένοι να δουλεύουμε από μακριά, Σαββατοκύριακα, βράδια και να περιμένουμε αγορές να ανοίξουν ή να κλείσουν. Εδώ λοιπόν έρχεται η ερώτηση, ότι επειδή αρκετοί νέοι την κάνουν σαν ερώτηση, τι αλλαγές μας έφερε αυτή η καινούργια πραγματικότητα. Εγώ δεν θα ήθελα να λέμε αρκετά τον κορονοϊό και την πανδημία, να πούμε ότι είναι μια καινούργια πραγματικότητα, και επειδή έχουμε συνηθίσει σε κρίσεις, κάποια φορά οι κρίσεις φέρουν και ευκαιρίες. Άρα να ξεκινήσω με τον Θεόφιλο να μας πει πώς βλέπει την καινούργια ημέρα, με την καινούργια πραγματικότητα, έτσι, τι ευκαιρίες βγαίνουν και πώς αυτό επηρέασε την καθημερινότητά σας. Κοίταξε, Δανάη, πάντα εξαρτάται και πώς βλέπει κάποιος τα πράγματα, έτσι, δηλαδή αν σε αρέσει να βλέπεις ένα ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Εγώ από τη φύση μου είμαι άνθρωπος που τα βλέπω τα περισσότερα πράγματα θετικά και προσπαθώ να μεταφέρω και μια θετική ενέργεια και με τους ανθρώπους που συναστρέφομαι. Αν κάθε τι που μας συμβαίνει, αν μια κρίση, είτε αυτή είναι οικονομική κρίση, όπως ήταν Lehman Brothers πριν από 12 χρόνια που την περάσαμε, την ξαναζήσαμε εμείς στον χώρο. Και ίσως ήταν και πολύ πιο δυνατή, πιο γρήγορη, θα έλεγα, σε αντίδραση, έτσι, αλλά ήταν αρκετά δυνατή σε σχέση με τον COVID και με τη σημερινή εποχή. Όπως και άλλες κρίσεις που ζήσανε πολύ παλιότεροι, έτσι, γιατί κάποιοι από εμάς, όπως η Έλπη, ας πούμε, που είναι από ναυτιλιακή οικογένεια, αν μιλήσουμε με παλιότερους ανθρώπους, σου μεταφέρανε μια εικόνα στην Ελευσίνα, στον Ασπρόπυργο, που ο ένας πάντα για πόνα πλοίο πάνω στο άλλο, ήταν δεμένα όλα, κάτι τα οποία εμείς, τουλάχιστον η δικιά μας γενιά, δεν τα έχει δει, έτσι. Και έχουμε περάσει και εμείς μεγάλες κρίσεις. Εμένα η εκτίμησή μου είναι ότι δημιουργούνται καινούργιες καταστάσεις με την όλη αυτή την κατάσταση. Βλέπω όμως ότι ο κόσμος και στον τομέα το δικό μας, κυρίως για να μιλήσουμε γι' αυτό, παρουσιάζει μια προσαρμοστικότητα σε αυτές τις αλλαγές. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι αντιμετώπισα ιδιαίτερες δυσκολίες στο να τρέξουμε τη δουλειά. Έτσι. Αυτό που ουσιαστικά κάναμε οι περισσότεροι από εμάς, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η φυσική παρουσία στον χώρο. Είτε αυτό είναι στο γραφείο, είτε για αυτούς που διαχειρίζονται πλοία, το να βρίσκονται και να πάνε στα πλοία τους ή να αλλάζουν τα πληρώματά τους. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα σε ένα μεγάλο βαθμό, ειδικά πάνω στα πλοία. Η φυσική παρουσία δυστυχώς εξακολουθεί και μας επηρεάζει. Έτσι, και βλέπουμε τι γίνεται τώρα και στη χώρα μας λίγο με τις αλλαγές με τον τουρισμό και συζητάνε για καινούργια μέτρα και για αλλαγές ενδεχομένως που εύχομαι να μην χρειαστεί να γίνουν. Αλλά το θέμα της δουλειάς δεν μπορώ να πω ότι άλλαξε πάρα πολύ. Έτσι. Οφείλουμε να είμαστε λίγο ειλικρινείς απέναντι σε αυτούς που βλέπουν την ναυτιλία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε επηρεαστεί. Όλοι, άλλος λίγο περισσότερο, άλλος λιγότερο, όλοι μας κάπου έχουμε επηρεαστεί, έτσι, σε νούμερα. Νομίζω υπήρξαν και στιγμές βέβαια που κάποιες εταιρείες με τάνκερς, μεγάλα τάνκερς, βγάλαν πάρα πολλά λεφτά σε μια αγορά για 1,5 μήνα που κράτησε στις αρχές του κορονοϊού. Άλλοι δεν βγάζανε καθόλου, γι' αυτό θα λέω ότι τώρα άλλοι έχουν επηρεαστεί πιο πολύ. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον αυτό. Τώρα, αν δημιουργεί ευκαιρίες στην πορεία, θεωρώ ότι θα δημιουργήσει κάποιες ευκαιρίες. Ήδη έχουμε δει κάποια πράγματα με remote επιθεωρήσεις στη δουλειά μας και surveys και audits, τα οποία ουσιαστικά θα γίνουν μια νόρμα σε κάποια πράγματα, δηλαδή δεν νομίζω θα φύγουν κάποια. Δηλαδή, υιοθετήσαμε νέους τρόπους λειτουργίας και κάποιοι από αυτούς τους τρόπους θα μείνουν. Έτσι δεν θα αλλάξουν. Δεν θα εκλείψει ποτέ, βέβαια, ανθρώπινους παράγοντες και φυσική παρουσία, αλλά κάποια remote surveys, audits, επιθεωρήσεις ή ακόμα και αυτό που κάνουμε τώρα, ένα digital panel, θα μείνουν. Έτσι, γιατί είναι εύκολα, κερδίζουμε όλοι χρόνο, γλιτώνουμε κόστη και θεωρώ ότι βελτιώνει λίγο και τον τρόπο λειτουργίας. Και ίσως προστατεύουμε λίγο και το περιβάλλον, γιατί όντως αρκετοί από εμάς νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια γινόντουσαν πάρα πολλά ταξίδια και πάρα πολλές μετακινήσεις, οι οποίες ίσως και αυτά πάνε σε μια πιο κανονικότητα, σε μια καλύτερη κανονικότητα, έτσι ώστε να μπορούμε κι εμείς να βλέπουμε το προσωπικό μας χρόνο. Πινελόπη.
Και σε εμάς το κομμάτι, θα μιλήσω για τα έργα κυρίως οικονομικού ελέγχου. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας είναι να παρέχουμε ελεγκτικές εργασίες. Σε έναν οικονομικό έλεγχο, αυτό που συνήθως κάνουμε είναι να παίρνουμε τα στοιχεία από τους πελάτες μας, τα οποία ως επιτοπλίστων είναι ηλεκτρονικά αρχεία. Άρα μπορούν σε μια εποχή που χρειάζεται remote work με τον ίδιο τρόπο να ταξιδέψουν αντί για τα γραφεία της εταιρείας μας ή αντί να πάμε εμείς στους πελάτες μας υφιστάμενοι στις ανάγκες να το κάνουμε από το σπίτι. Μπορέσαμε και πήραμε αυτά τα στοιχεία, τα επεξεργαστήκαμε, μπήκαμε σε conferences, σε Zoom meetings, με ηλεκτρονικό τρόπο και με το τηλέφωνο επικοινωνήσαμε με τους πελάτες μας. Εν πάση περιπτώσει, έγινε, μπορέσαμε να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες χωρίς μεγάλο disruption. Αυτό το οποίο ήταν όμως πραγματικά αναντικατάστατο και νομίζω ότι δεν θα φύγει, γιατί πολλοί κόσμος έσπευσε και είπε ότι είναι το τέλος της δουλειάς στο γραφείο ή πλέον δεν χρειαζόμαστε office spaces ή σιγά σιγά πηγαίνουμε σε ένα μόνιμο καθεστώς remote work. Αυτό νομίζω ότι όσοι το είπαν βιάστηκαν λίγο, διότι η ανθρώπινη επαφή, το coaching, η μεταλαμπάδευση, αν θέλετε, της κουλτούρας και της αίσθησης του ότι κάποιος ανήκει σε μία ομάδα, η αίσθηση ότι γίνεται μια ομαδική προσπάθεια. Αυτά δυστυχώς δεν ρεπλικάρονται τόσο εύκολα με ηλεκτρονικά μέσα. Οπότε εκεί ναι μεν υπάρχει digitalization και ναι μεν έδωσε μια, κατά τη γνώμη μου, προσωρινή λύση σε κάποια, στο θέμα αυτό που ανέκυψε, αλλά το κομμάτι της ανθρώπινης επαφής, το πραγματικό client service, που περιλαμβάνει αυτόν τον ανθρώπινο παράγοντα του να είσαι κοντά στον πελάτη, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να φύγει. Το άλλο που νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι από την ναυτιλία μπορούμε να πάρουμε όλοι οι άλλοι κλάδοι και παρά την ναυτιλία επαγγέλματα, μπορούμε να πάρουμε κάποια πολύ χρήσιμα μαθήματα για το remote work, γιατί ο τρόπος που βλέπουμε να είναι στημένες οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι on a remote basis permanently. Και θα δώσω ένα παράδειγμα από το δικό μου το κομμάτι, που είναι πάλι στα οικονομικά κυκλώματα. Όταν, για παράδειγμα, τσεκάρουμε το κύκλωμα της αυτού που λέμε μισθοδοσίας, το πώς πληρώνει η ναυτιλιακή εταιρεία τους ναυτικούς της. Ένα κομμάτι ξεκινάει από το πλοίο, με τους executives on board, με τον καπετάνιο. Ένα κομμάτι γίνεται στην ξηρά, στην ναυτιλιακή εταιρεία, όπου υπολογίζονται οι εισφορές, τι πρέπει να πάρει ο καθένας, τσεκάρονται όλα, στέλνονται οι πληρωμές. Και ένα κομμάτι γίνεται ενδεχομένως από ένα άλλο σημείο, που είναι αυτός που κάνει authorize τις πληρωμές και θα πρέπει να τις αποδεσμεύσει έτσι ώστε να περαστούν, ας πούμε, από τις τράπεζες. Αυτό, στην απλούστερη περίπτωση που υπάρχει, περιλαμβάνει τρία διακριτά locations. Αυτό λοιπόν γινόταν στην ναυτιλία χρόνια τώρα. Άρα αυτό το κομμάτι, τα συστήματα τα οποία χρειάζονται για να πετύχει αυτό το workflow, όπως ακριβώς γινόταν τόσα χρόνια στην ναυτιλία, θα πρέπει αναγκαστικά, αν χρειαζόμαστε να έχουμε business continuity, να το ρεπλικάρουμε όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουμε τις στεριανές επιχειρήσεις. Οπότε ναι, μεν υπάρχει ένα disruption, υπάρχει όμως ένα πολύ μεγάλο opportunity να κάνουμε σημαντικά βήματα forward και μπορούμε να διδαχθούμε από το multi-locational aspect της ναυτιλίας για το πώς αυτό μπορεί να γίνει. Ναι, στο ότι αυτό το οποίο είναι και ξέρουμε ότι κάθε πλοίο και κάθε ταξίδι του μπορεί να έχει να κάνει με 10-12 χώρες. Μόνο για ένα ταξίδι, οι οποίες εμπλέκονται με το βαπόρι με διαφορετικό τρόπο. Άρα αυτό το mentality της ναυτιλίας ίσως μπορεί να βοηθήσει σε μια καλύτερη συνεργασία με την ελληνική κοινωνία σε κάποια sectors που δεν ήταν σε κάποια, για να μην λέμε και τα αγγλικά, έρχονται πρώτα οι αγγλικές λέξεις κάποιες φορές, σε κάποιους κλάδους που δεν ήταν συνηθισμένοι σε αυτές τις αλλαγές. Εσύ, Κώστα, που είσαι πιο κοντά με τον ανθρώπινο παράγοντα, λόγω θέσης, όλοι έχουμε να κάνουμε τον ανθρώπινο παράγοντα, πώς είδες έτσι αυτή την καινούργια πραγματικότητα στην εταιρεία σας?
Θα έλεγα ότι όπως και να έχει μας ευνηδία σε όλους και είναι σίγουρο ότι αναγκαστήκαμε να προσαρμοστούμε σε κάποια πράγματα με πιο βίαιο τρόπο, χρονικά εννοώ βίαιο τρόπο. Το σίγουρο είναι ότι την ναυτιλία την χαρακτηρίζει η άμεση αντίδραση, γρήγορη προσαρμογή σε νέα δεδομένα. Είναι κάτι που χαρακτηρίζει την ναυτιλία, νομίζω, δεκαετίες τώρα. Άρα, από ό,τι αντιλήφθηκα και με τη δική μου εταιρεία, αλλά και με πολλές άλλες, το επιχειρήν και το operation συνέχισε το ίδιο δυναμικό, με την ίδια επιτυχία. Νομίζω ότι ατομικά και εταιρικά και ατομικά προσπαθήσαμε όλοι να βρούμε τρόπους εναλλακτικούς για να ανταποκριθούμε και να κάνουμε τη δουλειά μας αποτελεσματικά και το πετύχαμε. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο COVID έφερε μια κρίση. Τις διαστάσεις της κρίσης δεν μπορούμε ακόμα να τις μετρήσουμε, γιατί ενδεχομένως είναι ακόμα μπροστά. Και είναι διαστάσεις που αφορούν και την οικονομική μας ζωή, αλλά και την ψυχολογία μας, την κοινωνία μας. Θα μας επηρεάσει άμεσα ή έμεσα, ενδεχομένως να επηρεάσει και την απασχόληση. Όμως νομίζω ότι και μια που απευθυνόμαστε, ένα μεγάλο μέρος του ακροατηρίου είναι νέοι άνθρωποι, είτε ψάχνουν για δουλειά είτε έχουν ήδη δουλειά. Θα έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε focus σε αυτό που μπορούμε να επηρεάσουμε. Μπορούμε να επηρεάσουμε την ανάπτυξή μας, μπορούμε να επηρεάσουμε την αποτελεσματικότητά μας, μπορούμε να επηρεάσουμε τα αποτελέσματα της εταιρείας μας και να αποφύγουμε τη μεμψημυρία και το υπερβολικό άγχος για πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Να είμαστε θετικοί, αισιόδοξοι και αυτό είναι και αυτό ένα opportunity, να έχουμε μεγαλύτερη πίστη και αισιοδοξία. Σωστά και ίσως... Να μην είναι το θέμα του πάνελ, αλλά πρέπει να το λέμε, ότι πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα και μετά και τους άλλους, γιατί ξέρουμε ότι είναι καλοκαίρι, ξέρουμε ότι θέλουμε να είμαστε έτσι λίγο πιο χαλαροί, αλλά επειδή είναι καινούργια πραγματικότητα, είναι ωραίο ακόμα και στις εταιρείες να μπορούμε να σεβόμαστε ένας τον άλλο και να προστατεύουμε ένας τον άλλο. Και αυτό ίσως μας κάνει και καλύτερους σαν ανθρώπους και ευγενικότερους. Δηλαδή, ίσως αυτή η κρίση έχει έρθει για να έρθουμε και λίγο πιο κοντά ευγενικά, σεβόμενοι και αυτόν που έχουμε δίπλα μας, για να μην του κάνουμε κακό, εννοώντας την ασθένεια. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω την Ελπή, θα μας πεις και εσύ εννοείται με τον κορονοϊό, γιατί αυτό που και εγώ ζούσα πιο πικρή και σίγουρα και εσύ, είναι ότι όταν υπάρχει ένα θέμα σε ένα βαπούρι και ειδικά έτσι σε πιο μικρές εταιρείες, όλα τα τμήματα ξαφνικά γίνονται ένα, όλοι καθόμαστε στο γραφείο και φωνάζει ένας τον άλλον τι πιστεύει, φωνάζει, δεν τσακωνόμαστε, αλλά το λέμε λίγο πιο έντονα αν είναι έντονο το πρόβλημα. Και αυτό το brainstorming, παίρνοντας βέβαια και ο καθένας εκείνη την ώρα τηλέφωνο, όποιον ξέρει για να ρωτήσει, αυτό είναι η ναυτιλία, αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Αυτό λοιπόν πώς επηρέασε τη δική σας εταιρεία, που σίγουρα κάποια στιγμή δεν γινόταν. Ήταν πολύ θετικό για εμάς το ότι επιτέλους μετά από 35 σχεδόν χρόνια, λίγο παραπάνω ύπαρξης, αντιληφθήκαμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά και από μακριά. Δεν χρειάζεται να είμαστε εκεί σε ένα τραπέζι όλοι μαζί και να περνάμε 1-2 ώρες συζητώντας. Έγιναν και από μακριά και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Γιατί σαφώς είναι η συμβολή της τεχνολογίας, συνέβη τώρα και όχι πριν 10 χρόνια αυτό. Νομίζω πριν 10 χρόνια θα ήταν τα πράγματα αλλιώς. Έχουμε νέους ανθρώπους στην εταιρεία που ξέραν να λειτουργήσουν τα συστήματα, την τεχνολογία. Ήμασταν έτοιμοι. Λίγο πάνω κάτω. Νομίζω στα γραφεία γενικά, με όλες τις δυσκολίες, όπως είπε ο Κώστας, όπως είπε η Πινελόπη, καταφέραμε να λειτουργήσουμε. Και ήμασταν και έτοιμοι, γιατί η ναυτιλία, όπως είπες Δανάη, λειτουργεί έτσι. Δηλαδή, είμαστε συνέχεια με ένα τηλέφωνο, με ένα λάπτοπ, με τα email μας. Αυτό που μόνο δυσκόλεψε και πρέπει να το τονίσουμε, ήταν στους ανθρώπους πάνω στα καράβια, που να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουμε λόγω αυτών.
Και για μένα αυτό ήταν το λίγο στενάχωρο και συνεχίζει να είναι, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δυσκολευτήκανε και συνεχίζουν να δυσκολεύονται. Άλλοι δεν μπορούσαν να φύγουν, όμως ήταν στο χέρι πάλι της εταιρείας να το διαχειριστεί όσο καλύτερα μπορούσε, της οποιασδήποτε εταιρείας, όσο καλύτερα μπορούσε προς το όφελος αυτών των ανθρώπων. Και νομίζω πάλι καλά τα έχουμε καταφέρει. Ναι, και δοθήκαν και κίνητρα σε κάποιους ανθρώπους που ήταν πάνω στα βαπόδια, ναι, να μιλάνε πιο πολύ, να έχουν πιο πολύ χρόνο ίντερνετ. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία προσπαθήσατε όλοι όσοι διαχειρίζεστε καράβια, γιατί είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Ξανά η τεχνολογία έπαιξε το ρόλο της. Ναι, ναι, εννοείται. Γιατί αυτό που έδειξα πάρα πολύ είναι ότι στην προηγούμενη έτσι πολύ μεγάλη πανδημία, όχι στο SARS όμως, ενώ με το πριν 100 χρόνια που είχε γίνει, η τεχνολογία δεν υπήρχε, έτσι εννοείται. Άρα είμαστε πολύ τυχεροί στο ότι αυτό έγινε τώρα με την τεχνολογία. Και ας βλέπουμε αυτά που έχουμε τα θετικά για να εξελίξουμε πράγματα, και σίγουρα αυτό το ότι το είχαμε σαν δυνατότητα να μπορούμε, ας πούμε, ένα απόγευμα χωρίς να φύγουμε από τα γραφεία μας, χωρίς ίσως κάποιοι να είμαστε στα σπίτια μας ή κάπου εκτός, και να συνδεθούμε όλοι και να μιλήσουμε σε νέους ανθρώπους και να πάρουμε κάποιες πληροφορίες, αυτό ξέρετε ότι παλιά για να διοργανωθεί κάποια τέτοια εκδήλωση χρειαζόταν ημέρες, μήνες, ώρες. Άρα δεν λέμε να μην γίνονται και εκδηλώσεις, εννοείται να επανέλθουν και να γίνονται, γιατί θέλουμε να ερχόμαστε σε επαφή, αλλά σίγουρα και αυτό θα είναι ένα κομμάτι της ζωής μας που νομίζω ότι θα δίνει και κάποια θετικά πράγματα στην καθημερινότητα των νέων και όχι μόνο. Έτσι. Πάω λίγο πάλι στο Θεόφιλο. Θεόφιλε, πάρα πολύ νέοι αρκετές φορές με ρωτάνε, ωραία, λέτε για τις σημαίες και την προοπτική. Μου λένε, με ρωτάνε και για την ελληνική σημαία, αλλά εδώ έχουμε τη σημαία των Marshall, που είναι μία από τις μεγαλύτερες σημαίες στον κόσμο. Πολλοί όμως νέοι απορούν πώς μπορούν να ασχοληθούν, τι πρέπει να έχουν σπουδάσει, πώς λειτουργεί μια σημαία. Άρα πώς θα μπορούσες έτσι να δώσεις μια κατεύθυνση σε κάποιον που λέει ότι θα ήθελα να κάνω αίτηση να εργαστώ σε κάποια σημεία. Τι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στη σημαία και τι σπουδές ίσως πρέπει να έχουν? Ναι, κοίταξε, δεν είμαστε κάτι εξωπραγματικό, ούτε έχουμε έρθει αυτό το διάστημα. Εννοείται, εννοείται. Φυσιολογικοί άνθρωποι του χώρου είμαστε και εμείς, της ναυτιλίας, έτσι. Τώρα εξαρτάται και πώς βλέπει κανείς και τη γνώση έχει πάνω στην ναυτιλία. Θα λέγαω ότι προσομοιάζουμε κυρίως το μοντέλο των νεογνωμόνων, των classification society που λένε. Που φαντάζομαι ότι σε κάποιους νέους είναι περισσότερο γνωστός ο όρος από ότι ο όρος σημαία ή ένα νεολόγιο και τι κάνει σε ένα νεολόγιο. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε κοντά, έχουμε μια συγγένεια εντός εισαγωγικών με τους νεογνώμονες, με τις κλάσεις. Οι γνώσεις που χρειάζεται ή η εξειδίκευση που πρέπει να έχει κάποιος ή τα προσόντα για να εργαστεί σε μια σημαία, δεν θεωρώ ότι διαφέρουν πάρα πολύ από, ακόμα και από ναυτιλιακές εταιρείες, από διαχειρίστες. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους που είναι καπετάνοι, άνθρωποι μηχανικοί, ναυπηγοί, άνθρωποι που είχαν θαλάσσια υπηρεσία, είχαν δουλέψει πριν σε διαχειρίστες εταιρείες. Ακόμα και άνθρωποι βέβαια εννοείται που έχουν σπουδάσει ναυτιλιακά, έτσι, γενικές γνώσεις ή με μεταπτυχιακά, γιατί καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, το οποίο έχει σχέση, όπως είπα, και με την εφαρμογή της νομοθεσίας. Ακόμα και έχουμε ανθρώπους που είναι στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στο Λονδίνο, οι οποίοι συμμετέχουν σε κομίτες και σε διάφορες επιτροπές για να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το μέλλον των κανονισμών της ναυτιλίας. Και έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι επιθεωρούν πλοία ή παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε προβλήματα ή σε ατυχήματα σε πλοία κτλ. Οπότε, λίγος πολύ είναι άνθρωποι που δουλεύουν στο κλάστερ γενικότερα και σε διαχειρίστριες, αλλά σαν μοντέλο λειτουργίας, θα έλεγα ότι η συγγένεια που έχουμε είναι κυρίως με τις κλάσεις. Okay. Στην Πινελόπη, πάρα πολλά νέα παιδιά, πάρα πολλοί νέοι, σπουδάζουν οικονομικά. Και βέβαια, λόγω του ότι και με το ΓΕΣ έχουμε κάνει open days, έχουμε επισκεφτεί και τα γραφεία της Μούρ, όπως βέβαια και τα Μάρσα, και ρωτάνε, βλέπουν πολλούς νέους που μετά τα οικονομικά, κάποιες σπουδές οικονομικών, πηγαίνουν και κάνουν κάποιο μάστερ ναυτιλιακών,
γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει προοπτική σε αυτό το κομμάτι. Εσύ το, μας είπες ότι εννοείται και εσύ δεν ήσουν σε αυτό το κλάδο, ήσουν στο κομμάτι των της οικονομίας και μπήκε στην ναυτιλία, αλλά πώς το βλέπεις να εξελίσσεται, γιατί άλλο ένα τρέντ που γίνεται είναι ότι η ναυτιλία, ναι βέβαια συνεχίζει τις σχέσεις, τις επαφές της, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι είναι και το κομμάτι των οικονομικών, ακούμε τα funds, ακούμε τις, δηλαδή αλλάζει και ο τρόπος χρηματοδότησης, μπαίνουν πιο πολλές, πιο πολλοί στόχοι, υπάρχουν και οικονομικοί στόχοι. Εσύ τι έχεις να μας πεις γύρω από αυτό σε κάποιο νέο που ενδιαφέρεται να μπει? Θεωρώ ότι το κομμάτι του finance και του accounting στο κομμάτι της ναυτιλίας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι όπως κάθε εταιρεία και η ναυτιλιακή εταιρεία έχει ανάγκες να καταγράφει τις συναλλαγές της, να μπατζετάρει τα κόστη της, να μπατζετάρει και να υπολογίζει και να παρακολουθεί το liquidity της και βέβαια να κάνει report στο μέτοχο της ή στους μετόχους της. Οπότε υπάρχει ένα πολύ πολύ core κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το accounting, με τη λογιστική και με τη χρηματοοικονομική αναφορά. Το άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι, έχει να κάνει με τους δανειστές και τις τράπεζες. Όπου και εκεί σιγά σιγά, όπως είπες και εσύ, επειδή υπάρχουν καινούργια regulations, επειδή αυτά τα regulations σιγά σιγά βλέπουμε να μπαίνουν μέσα στις δανειακές συμβάσεις και σιγά σιγά οι τράπεζες, εκτός από τα KPIs, τους δείκτες που ζητούσαν στο παρελθόν, ξεκινάνε και ζητάνε και καινούργια πράγματα, τα οποία επίσης χρειάζονται επιμέτρηση, χρειάζονται παρακολούθηση και χρειάζονται, αυτό που είπα και πριν, monitoring για το πώς κάνεις comply και συγγνώμη για τα αγγλικά με αυτά τα κομμάτια. Άρα το κομμάτι της λογιστικής, το κομμάτι του accounting, το κομμάτι της παραγωγής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αξιόπιστης και το κομμάτι βέβαια του ελέγχου των οικονομικών δεδομένων αυτών και το κομμάτι των συμβουλών που έχουν να κάνουν με χρηματοοικονομική πληροφόρηση, είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Εμείς προσλαμβάνουμε κόσμο και αυτή τη στιγμή ζητάμε και κόσμο, ο οποίος κατά προτίμηση να έχει κάνει σπουδές στο ελεγκτικό επάγγελμα, δηλαδή κάποιο μεταπτυχιακό στη λογιστική και χρηματοοικονομική, το λεγόμενο ΕΚΠΑ, που σίγουρα ο κόσμος που μας βλέπει είναι familiar with. Ζητούμε κόσμο που έχει ACCA ή ACA qualification, τα οποία είναι επαγγελματικοί τίτλοι πιστοποιήσεις που είναι σχετικά με το κομμάτι της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής. Και σίγουρα το άλλο ενδιαφέρον κομμάτι είναι το κομμάτι του εσωτερικού ελέγχου, όπου εκεί μπορεί να έχεις ανθρώπους οι οποίοι τους ενδιαφέρει το κομμάτι της παρακολούθησης και του ελέγχου των εσωτερικών δικλείδων και του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης. Άρα μιλάμε για ένα qualification που λέγεται CIA. Οπότε αυτό περίπου είναι το προφίλ των σπουδών που βλέπουμε να είναι highly in demand, όχι μόνο από εμάς που είμαστε ελεγκτική και συμβουλευτική εταιρεία στο παρά την ναυτιλία κομμάτι, αλλά βέβαια εννοείται και στα λογιστήρια και στις οικονομικές διευθύνσεις των ναυτιλιακών εταιριών. Οπότε, ναι, σίγουρα το κομμάτι των οικονομικών σπουδών, όποιο και να είναι, ελληνικό πανεπιστήμιο, ξένο πανεπιστήμιο, ένας μεταπτυχιακός τίτλος που έχει να κάνει με οικονομικά, χωρίς να είναι required, αλλά αυτό που πραγματικά βοηθάει είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση. Και βέβαια και εσείς σαν εταιρεία αναπτύξατε και πρόγραμμα μέσω τεχνολογικό, δηλαδή μέσω της τεχνολογίας. Είχατε και το οποίο είχε ξεκινήσει πριν προκύψει όλη αυτή η καινούργια πραγματικότητα, η πανδημία. Αλλά από την άλλη έχετε βγάλει και αγγελίες για καινούργιες θέσεις. Το λέω γιατί σε αυτό το κομμάτι έτσι το έβαλε, γιατί υπάρχει στο μυαλό των νέων ότι η τεχνολογία υπήρχε πριν, τώρα έχει ενδυναμωθεί. Ξέρετε, βλέπω πάρα πολλούς νέους που μου λένε γιατί να προσπαθήσουμε αφού η τεχνολογία θα μας αντικαταστήσει.
πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι δεν αντικαθιστά η τεχνολογία τον άνθρωπο, αντικαθιστά τον άνθρωπο που δεν παλεύει να γίνεται καλύτερος. Η τεχνολογία θα αντικαταστήσει κάποιες δουλειές οι οποίες μπορούσαν να γίνουν χωρίς να υπάρχει η αναζήτηση κάποιων ειδικευμένων ταλέντων. Άρα σε αυτό θα συμφωνήσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες αυτό το κομμάτι, γιατί ναι, okay, κάποτε κάναμε τη δουλειά μας με ένα Excel. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν βάσεις με δεδομένων, στη συνέχεια δημιουργήθηκαν πλατφόρμες όπου μπορείς να ρωτήσεις πολύ έξυπνα πράγματα, βάσεις δεδομένων που περιέχουν πάρα πολλές πληροφορίες, να βγάλεις κάποια reports τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα και με αυτό πραγματικά να βοηθήσεις τις αποφάσεις που θα πάρουν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την πληροφορία. Η δουλειά του λογιστή και η δουλειά του ελεγκτή δεν είναι μηχανικής ή μηχανιστικής φύσεως. Είναι μια δουλειά η οποία λαμβάνει υπόψη πάρα πολύ την εφαρμογή της επαγγελματικής κρίσης. Σίγουρα οι συμβουλευτικές υπηρεσίες επίσης είναι ένας κλάδος ο οποίος χρειάζεται people skills, χρειάζεται good judgment, χρειάζεται communication skills, χρειάζεται πάρα πολλά κομμάτια μαζί με ένα καλό τεχνικό υπόβαθρο. Οπότε, ας μην φοβόμαστε την τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι εδώ για να μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι επαγγελματίες. Είναι το εργαλείο μας για να πάμε παρακάτω. Δεν είναι ο εχθρός και σε καμία περίπτωση δεν είναι ο ανταγωνιστής. Εμείς στην εταιρεία που εργάζομαι, δημιουργήσαμε ένα πάρα πολύ esteemed εργαλείο, το οποίο λέγεται Moore Maritime Index, το οποίο χρησιμοποιεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της ναυτιλίας και ευελπιστώ ότι σιγά σιγά θα περάσει και στους υπόλοιπους, το οποίο ουσιαστικά τι είναι. Είναι ένα tool όπου παρακολουθεί και προσπαθεί να αναζητήσει συμπεριφορές που μπορεί να έχουν τα operating expenses, σχετικά με το πώς συμπεριφέρονται over time. Το πώς θα το χρησιμοποιήσεις είναι entirely up to you. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα καθορίσει ο χρήστης. Δεν είναι εδώ για να μας πάρει τη δουλειά. Είναι ένα μέσο για να κάνουμε τη δουλειά μας. Σωστά. Και πάμε στον Κώστα για να μας πει, σαν HR, καταρχήν πάρα πολλές ναυτιλιακές έχουν αρχίσει πια και έχουν οργανωμένα τμήματα HR, γιατί και σε αυτό υπάρχει ένα στερεότυπο ότι δεν υπάρχουν και ότι βρίσκουμε δουλειές ο ένας από τον άλλον. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω, επειδή πολλοί ρωτάνε, πολλοί νέοι, έχω τελειώσει ένα πτυχίο, δύο πτυχία και ένα μάστερ. Δεν έχω ένα βιογραφικό να με βοηθήσει. Τι μπορώ να κάνω για να έτσι για να μπορέσω να φτιάξω ένα βιογραφικό, να το δει ναυτιλιακή, πώς θα μπορούσα να το εμπλουτίσω. Και επειδή η πλειοψηφία των ανθρώπων που απευθυνόμαστε, γιατί συμμετέχω πολλά χρόνια στο Πανόραμα, είναι ως επιτοπλής των φοιτητές, οι άνθρωποι, ναι, ψάχνουν και κάποιες άλλες ευκαιρίες, αλλά ως επιτοπλής των φοιτητές, ήθελα έτσι να μας πεις ποιες είναι οι συμβουλές σου προς εκείνους. Είναι ωραία ερώτηση, θα την διευρύνω λίγο, θα δώσω μια απάντηση λίγο ευρύτερη, γιατί το βιογραφικό πρέπει να έχει ένα περιεχόμενο και το περιεχόμενο το φτιάχνουμε εμείς, το δημιουργούμε εμείς με αυτά που κάνουμε, με κάποια εργασία, με πιστοποιήσεις, με σπουδές, καλλιεργώντας τις δεξιότητές μας, τις τεχνικές αλλά και τις συμπεριφορικές, τα λεγόμενα soft skills. Οπότε θα έλεγα ότι οι νέοι θα πρέπει να ασχοληθούν, όσο σπουδάζουν, να ασχοληθούν με πράγματα που τους βγάζουν έξω από το comfort zone, να πάνε να δουλέψουν, ακόμα και αν δεν βρούνε μια δουλειά που αφορά το αντικείμενο των σπουδών, είναι καλό να δουλέψουν, είναι καλό να κοινωνικοποιούνται, να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό, να δραστηριοποιηθούν, να βγάλουν μια ενέργεια την οποία θα αποπνέει το βιογραφικό τους. Το βιογραφικό, αν μείνουμε σε αυτό καθεαυτό,
είναι, θα πρέπει να είναι, να είναι προσεγμένο, να μην είναι επιτηδευμένο, να είναι περιεκτικό και να βοηθάει σύντομο, να βοηθάει μέσα σε δύο σελίδες, ας πούμε, να βγάζει τον εαυτό σου, να μπορεί ο αξιολογητής που κάνει ένα πρώτο screening βιογραφικό να καταλάβει 2-3 βασικά πράγματα για σένα. Όμως, μετά το βιογραφικό και αφού κάποιος το αξιολογήσει, θα έρθει η ώρα της επαφής με έναν recruiter ή με έναν προϊστάμενο τμήματος. Εκεί καλό είναι να μην είμαστε επιτηδευμένοι, μην ψάχνουμε στερεότυπες απαντήσεις. Δεν υπάρχουν στερεότυπες απαντήσεις. Για την ίδια η θέση, η κουλτούρα μιας εταιρείας, η θέση την οποία κάνει κάποιος apply, μπορεί να απαιτεί διαφορετική απάντηση στην ίδια ερώτηση. Οπότε ας πούν αυτά που θεωρούν ότι είναι σωστά και που τους εκφράζουν, χωρίς να προσπαθούν να μαντέψουν τι μπορεί να θέλει ο άλλος. Και να πω και ένα τελευταίο, το οποίο δεν είναι sophisticated, δεν θα πω τι είδους σπουδές να έχουν κάνει, ούτε τι είδους δεξιότητες. Δείξαμε κάποιες δεξιότητες νωρίτερα, τις έδειξες εσύ, Δανάη, ήταν πολύ σωστές. Εγώ θέλω να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτό έχει να κάνει με το, με το τι βγάζουμε προς τον άνθρωπο που μας αξιολογεί. Και τι θέλω να πω. Η νέα γενιά είναι δεδομένο ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει και οι εταιρείες και οι μάνατζερς να προσαρμοστούν. Για να γίνουμε καλύτεροι εργοδότες πρέπει να προσαρμοστούμε και στις ανάγκες της νέας γενιάς. Από την άλλη όμως, επειδή συχνά ακούω μάνατζερς παλιότερους ή μεγαλύτερους στην ηλικία να λένε ότι οι νέοι βιάζονται, οι νέοι δεν ακούνε, οι νέοι ζητάνε πριν προσφέρουν, ενώ εμείς στα χρόνια μας, αυτό είναι ένα στερεότυπο, πάντα εμείς στα χρόνια μας ήμασταν καλύτεροι, έτσι πιστεύουμε. Είναι καλό οι νέοι να βγάλουν διάθεση, να είναι προσγειωμένοι, να δείξουν ένα, να είναι αποφασισμένοι, να βγάλουν μια ενεργητικότητα και μια διάθεση να μάθουν και να προσφέρουν. Πιστέψτε με, αυτό είναι κάτι που καμιά φορά λείπει στις συνεντεύξεις. Λείπει το πολύ απλό, το πάρα πολύ απλό που είναι κάποια κομμάτια του θέλω και λιγότερο του μπορώ. Είναι αν θέλω να δουλέψω, αν θέλω να μάθω, εάν έχω υπομονή και επιμονή μέχρι να με αξιολογήσουν ότι αξίζω για κάτι καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε 3 λεπτά για να κλείσει. Θα το κλείσει η ΕΛΠΗ, η οποία την Κυριακή στην Καθημερινή που έγινε η ανακοίνωση και για το, για το Πανόραμα, είχε και εκείνη μια συνέντευξη που αυτό που κρατάω, πέρα το ότι είμαστε παραπάνω από 50% οι γυναίκες σε αυτό το πάνελ, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο ότι αν δεν θέλουμε δεν μπορούμε, αν θέλουμε μπορούμε. Εμένα μου άρεσε βέβαια αυτό που έγινε ερώτηση για τις γυναίκες, αλλά απάντησε σε κάτι που είναι ναυτιλιακό, είναι ότι δεν έχουμε καμία ίδια μέρα και δεν έχουμε ρουτίνα στην ναυτιλία. Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Επειδή θέλω λοιπόν, σε αυτά τα 2-3 λεπτά που μας απομένουν, υπάρχει το Operation Chartering που θέλουν πολλοί νέοι να μπουν. Εσύ έχεις περάσει από όλα τα τμήματα και θέλω να μας πεις 1-2 πράγματα γι' αυτό. Και βέβαια να κλείσεις με το ότι πέρα από τις καινούργια πρόεδρος της WISA Ελλάδος, των γυναικών στην Ελλάδα, συμμετέχεις και σε πολλούς άλλους οργανισμούς και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και εθελοντισμός για να, όσο προλάβουμε, θα πρέπει να το πούμε και να ευχαριστήσω ενέργεια γιατί αν έχω πει το σήμα, θέλω να πω ότι πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα που θέλουν πολλές ώρες, αλλά νομίζω ότι καταφέραμε να βγάλουμε αρκετά μηνύματα. Έλπη, το λόγο σε σένα. Λοιπόν, όσο πιο γρήγορα μπορώ, θα πω ένα πράγμα για να μείνει στα παιδιά στο κεφάλι τους και είναι η συνέχεια του Κώστα και της Πινελόπης και του Θεόφιλου. Μην βαριέστε. Αυτό δείξτε το. Δηλαδή, πραγματικά, μην ξοδεύετε χρόνο κάνοντας τίποτα. Αρπάξτε τις ευκαιρίες και θα το δει ο κόσμος αυτό. Αν έχετε όρεξη, όλοι οι δρόμοι θα ανοίξουν μπροστά σας. Για το chartering πρέπει να έχετε ανθεκτικότητα. Δεν την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Τρώμε πολλά σκαμπύλια κάθε μέρα για να πετύχουμε ένα ταξίδι. Δηλαδή πρέπει να σηκώνεις το κεφάλι από εκεί που έχεις πέσει και σε έχουν πατήσει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι το πιο ούτε εύκολο ούτε το πιο ευχάριστο κομμάτι σε μια ναυτιλιακή. Υπάρχουν πολλά κομμάτια σε μια ναυτιλιακή και τα ανέλησε η Δανάη στην αρχή. Μην τα ξεχάσετε και μην τα αφήσετε. Το operation
και το chartering, πρέπει να ξέρετε πολύ καλά ένα καράβι, γνώσεις, λιμάνια, τι γίνεται στην αγορά, το trading. Αυτά αλλάζουν κάθε μέρα. Για να είσαι καλός σε αυτή τη δουλειά, πρέπει να τα ξέρεις όλα. Όσον αφορά τη WISTA, νομίζω ότι αποδείξαμε πια οι γυναίκες και οι εταιρείες ότι όλοι είμαστε ίσοι. Αυτό είναι το σημαντικό. Υπάρχουν ταλέντα, νέα ταλέντα, και δεν έχει σημασία το φύλο τους. Κάποιες δουλειές ήταν παλιά πιο ανδροκρατούμενες, αλλά νομίζω σιγά σιγά με όλες τις δυσκολίες θα τα καταφέρουμε, και πάλι η τεχνολογία βοηθάει σε αυτό. Μην αφήσετε την τεχνολογία. Εκεί είναι το advantage σας, σαν νέοι άνθρωποι, σε σχέση με τους παλιούς. Γίνονται πολλά, και αν βαριέστε. Γίνονται πολλές συζητήσεις, είμαστε εδώ, ενοχλήστε μας, δεν μας ενοχλείτε, με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ, Θεόφιλε, Πινελόπη, Κώστα, Έλτη. Ας ευχηθούμε να έχουμε ένα ωραίο, ασφαλές καλοκαίρι και να αγαπάμε την Ελλάδα μας και να είμαστε όλοι μαζί και ενωμένοι και υγιείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς που ήμασταν εδώ σε αυτό το πάνελ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Είστε καλά.